Κάτι αγριογούρουνα τώρα εκεί, αυτό και αν είναι viral το βίντεο, έκαναν βόλτα εκεί στο κέντρο της περιοχής. Δύο μικρά αγριογούρουνα, ηλικίας περίπου ενός έτους βέβαια, εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα την Πρωτομαγιά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η εικόνα τους και μόνο έχει καταστήσει το βίντεο το συγκεκριμένο viral με χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα εχμαλώτησαν κατά κάποιο τρόπο βέβαια, με στόχο να μεταφερθούν στην αρνέα της Χαλκιδικής, όπου και θα απελευθερωθούν. Βλέπουμε εδώ συμπαθή και πολύ όμορφη εικόνα. Συμπαθή τα αγριογούρουνα και πολύ όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο Καλαμαριάς, τον κύριο Γιάννη Δαρδαμανέλη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω βέβαια. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τη Μακεδονία, από την Καλαμαριά, από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς Κρήτη και Θεσσαλονίκη είμαστε πολύ κοντά στην Ανατολή. Βέβαια, ισχυρή δεσμή, αλήθεια είναι. Ο ένας τόπος αγαπάει τον άλλο. Και ξέρετε, επικοινωνούμε και συχνά. Έχουμε επικοινωνήσει και με την Καλαμαριά τον τόπο σας και με τη Θεσσαλονίκη βέβαια. Θέλετε, δεν θέλετε, γίνατε viral μέσα από το βίντεο. Για πείτε μας. Η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε να γίνουμε viral μέσα από τα αγριογούρουνα. Παρόλο που δεν φημίζεται ο τόπος μας, είναι ένας μια οικιστική περιοχή, πλήρως δομημένη η Καλαμαριά. Παρόλα αυτά, αυτό είναι και το περίεργο, ότι και πέρυσι αλλά και φέτος δεύτερη φορά κατέβηκαν δύο αγριογούρουνα. Φέτος καταφέραμε και τα εγκλωβίσαμε και έτσι τα πιάσαμε και τα στείλαμε στα ορεινά της Χαλκιδικής, στον Ταξιάρχη, στο Χολομόντα, στο δάσος που εκεί που ανήκουν. Τα δύο αυτά αγριογούρουνα κατέβηκαν πριν δύο μέρες, ήρθαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σε μια περιοχή πλήρως δομημένη. Για να καταλάβετε κι εσείς, είναι μια περιοχή, η Καλαμαριά, που έχει 100.000 κατοίκους. Η περιοχή την οποία διέσχισαν έχει περίπου 30-40.000 κατοίκους, μια μεγάλη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πώς βρέθηκαν εκεί, Δήμαρχε? Στην οποία όμως... Οι εκτιμήσεις τι λένε? Ορίστε. Πώς βρέθηκαν εκεί στην περιοχή, πώς τα δύο αγριογούρουνα, σε μια δομημένη περιοχή? Επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός τους στο πανόραμα, ήδη σε κάποιες περιοχές είναι καθημερινότητα το να συναντάς σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης αγριογούρουνα, ακολούθησαν το ρέμα, την περιφερειακή Τάφρο, το οποίο είναι ένα τεχνητό ποτάμι να το πούμε, και έφτασαν κάτω στην πόλη έτσι όπως είχαν έρθει και πέρυσι, έτσι και φέτος. Απλά πέρυσι είχαν οδηγηθεί σε ένα μεγάλο πάρκο που έχουμε στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Φέτος δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί, οπότε έμειναν ανάμεσα σε πολυκατοικίες και αυτοκίνητα. Εκεί τα είδαμε, εκεί τα εντόπισαν πρώτοι κάποιοι δημότες μας και αυτοί ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου. Η πολιτική προστασία, έχοντας και την εμπειρία της περσινής χρονιάς, κατάφερε, τα περιόρισε σε ένα σημείο που ήταν υπό έλεγχο, ήταν αρκετά φιλικά προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα δει κάποιος θα πει να τα αποφύγει και όχι να τα πλησιάσει, μιας και μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν τρομάξουν, αν κάποιος σκυλί τα πλησιάσει και αισθανθούν κίνδυνο. Παρόλα αυτά τα περιόρισαν σε ένα σημείο κοντά σε ένα στρατόπεδο που υπάρχει, στο στρατόπεδο Νταλίπη, και έτσι σε εκείνο το σημείο καλέσαμε τη δασική υπηρεσία, η οποία ήρθε, έφερε μια παγίδα και με τις κατάλληλες διαδικασίες τα περιορίσαμε, τα περάσαμε μέσα σε ένα κλουβί και από εκεί ξεκίνησαν το βράδυ για να πάνε στα ορεινά της Χαλκιδικής, όπως είπα, στη Μεγάλη Παναγιά. Μάλιστα, τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Μας μένει η εικόνα και η κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής από τη μία, αλλά και η ευαισθητοποίηση των δημοτών που κινητοποιήθηκαν και σας ενημέρωσαν από την άλλη. Βέβαια, η συνεργασία αυτή πάντα αποδίδει καρπούς, και μάλιστα, νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό την έχουμε ανεβάσει σε πολύ καλό επίπεδο και καταφέρνουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να περνάμε και κάποια μηνύματα. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ, τα φιλιά μας στην Κρήτη που είναι στην καρδιά μας. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, Δήμαρχε.